Τώρα, σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσουμε στο κεντρικό στούντιο του SBC τον κύριο Νίκο Σκρέκα, ο οποίος είναι συγγραφέας. Να συζητήσουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, τα οποία είδαμε. Έχει αρχίσει να κατεβαίνει. Καλησπέρα, Σοφία μου. Καλησπέρα, Νίκο. Έχει αρχίσει να αποκρισταλώνεται κάπως το τοπίο από τα αποτελέσματα που είδαμε την Κυριακή. Βλέπουμε τις στάσεις που υπάρχουν. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσένα για το πώς είδες τα αποτελέσματα και την εικόνα πλέον τώρα με τα εκλογικά των κομμάτων που παρουσιάζουν. Και βεβαίως, αν θα δούμε, κατά τη γνώμη σου πάντα, μία κυβέρνηση πολλών δυνάμεων, κάτι το οποίο ήταν επιλογή του λαού από ό,τι φάνηκε από τη στιγμή που μπήκαν 7 κόμματα μέσα στη Βουλή, ή τελικά θα πάμε σε νέες εκλογές. Σοφία μου, νομίζω ότι τα δύο σημεία που ξεχωρίζουν αυτές τις εκλογές και δεν τα έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον από το 1974 και μετά της μεταπολίτευσης, ήταν η μεγάλη πτώση των δύο μεγάλων κομμάτων. Αυτό δεν εξηγείται και πάρα πολύ εύκολα, βέβαια. Μπορεί κάποιος να πει ότι λόγω αποχής πολλοί του Πασόκ δεν πήγανε να ψηφίσουν. Μπορεί κάποιος να πει ότι... Λόγω οργής. Επίσης αυτό πάντα παίζει ρόλο, αυτό είναι δεδομένο. Και βέβαια για τη Νέα Δημοκρατία η στρατηγική αυτή ότι θέλουμε αυτοδυναμία δεν έπιασε καν. Και το γεγονός ότι υπήρχαν πολλά δεξιά μικρά κόμματα δεν βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώσει δυνάμεις, αν και είχε περισσότερη συσπήρωση από το Πασόκ. Πιστεύω όμως ότι πολλά κρίθηκαν σε αυτές τις εκλογές την τελευταία εβδομάδα. Δηλαδή υπήρχε 20-25% αναποφάσιστη. Αυτοί οι αναποφάσιστοι την ημέρα που πήγανε στο παραβάν ψηφίσανε ή ΣΥΡΙΖΑ ή Καμένο. Και οι περισσότεροι από αυτοί ήταν νέοι άνθρωποι. Βέβαια το ανησυχητικό για αυτές τις εκλογές ήταν η τρομερή άνοδος της Χρυσής Αυγής. Αυτό έχει ανησυχήσει το εξωτερικό, γιατί δεν έχουν καταλάβει ακριβώς γιατί το ψήφισε ο κόσμος εδώ. Δεν καταλαβαίνουν τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης, δεν καταλαβαίνουν τα θέματα της έλλειψης τάξης σε πολλά μέρη. Το ερμηνεύσανε ότι η Ελλάδα πήρε μια αντιευρωπαϊκή κατεύθυνση, που δεν είναι ακριβώς έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κόμματα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το Ελληνικό Κοινοβούλιο, πιστεύεις ότι αυτό θα δούμε να διατηρείται και το επόμενο διάστημα? Ήταν μία ψήφος η οποία ήταν τη στιγμή λόγω της κατάστασης που βιώνουμε? Δηλαδή, με άλλα λόγια, πιστεύεις ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα? Ήδη έχει αλλάξει εδώ και πριν. Μόνιμα όμως. Μόνιμα, θα είναι μόνιμο αυτό? Πιστεύω ότι τα δύο μεγάλα κόμματα δεν θα ξανασυγκεντρώσουν 80% για πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί. Δηλαδή μπορεί να δούμε ένα καινούριο κέντρο αριστερό, κέντρο δεξιό κίνημα που μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να σώσει την παρτίδα, αλλά δεν θα γίνει σε μια νύχτα. Πιστεύω επίσης ότι η καθαρή εντολή των Ελλήνων ψηφοφόρων είναι συνεργαστείτε. Δεν βλέπω όμως το κομματικό σύστημα να έχει εισπράξει καλά αυτή την εντολή. Ελπίζω να μην βλέπουμε θέατρο αυτές τις μέρες που έτσι θα παρατείνει την αβεβαιότητα. Και φοβάμαι ότι μάλλον θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, που δεν θα έπρεπε, αλλά μάλλον αυτό θα γίνει, έτσι, και θα είναι εκλογές με λίστες. Μιλάμε για χάσιμο χρόνο τη στιγμή που θα πρέπει να βιαστούμε, τα έξοδα τρέχουν. Και έχουμε και ομόλογα να πληρώσουμε τώρα που λήγουν μέσα στο Μάιο, 18 Μαΐου. Εννοείται, δεν θα έχουμε. Οπότε και κάποιον να στείλουμε στο Eurogroup. Θα βγούμε προετοίμαστε. Δεν έχουμε ούτε μια κυβέρνηση που μπορεί να συζητήσει με την Τρόικα. Υπουργό Οικονομικών να πάει στο Eurogroup για τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών, όλα αυτά εκκρεμούν. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί βλέπουμε μια γενικότερη αλλαγή τάσης σε επίπεδο ευρωζώνης. Είδαμε τον κύριο Φρανσουά Ολάν να επικρατεί του κύριου Σαρκοζή. Είναι πολύ πιθανό να σπάει πλέον το μέτωπο Σαρκοζή-Μέρκελ που είχαμε στο κέντρο της ευρωζώνης. Βλέπουμε άνοδο των σοσιαλιστών. Όλο αυτό πιστεύεις ότι θα επηρεάσει προς την σωστή κατεύθυνση? Ήδη πάντως ακούσαμε και τον κύριο Παπανδρόπουλο πριν να λέει ότι εκπρόσωπος της Bundesbank λέει ότι πραγματικά θα υπάρξει ίσως αλλαγή προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ό,τι αφορά το δημοσιονομικό σύμφωνο. Πιστεύεις ότι θα έχουμε τελικά θετικά αποτελέσματα μετά από όλα αυτά που είδαμε? Θα είναι καλύτερα αποτελέσματα, αλλά δεν θα είναι γρήγορα αποτελέσματα. Αυτό που εμείς σαν Έλληνες δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι ούτε το Δουνουτού ούτε η Ευρώπη θα μας δώσει μια λευκή επιταγή. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα τουλάχιστον, αν όχι στη λιτότητα.
Σε ό,τι αφορά τώρα γενικότερα το θέμα της Ευρώπης, η Ευρώπη σήμερα είναι πολύ πιο προετοιμασμένη για μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια. Και βέβαια υπάρχει και μια σπέκουλα απ' έξω ότι αν εμείς έχουμε πρωτογενές πλεονάσματα, μας συμφέρει και εμάς να διαγράψουμε όλο το χρέος και να ζούμε με αυτά που έχουμε χωρίς να δανειζόμαστε απ' έξω. Κάτι το οποίο είναι αδύνατον. Αδύνατο, αλλά υπάρχει και αυτή η σκέψη. Τώρα, γενικότερα για την Ευρώπη, η ηγεμονία της Γερμανίας και της θεωρίας της λιτότητας έχει πάρει την κάτω βόλτα και θα την πάρει σιγά σιγά. Δηλαδή, αυτό το σύμφωνο σταθερότητας παύλα λιτότητας δεν πρόκειται να περάσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα το συμφωνήσουν όλα τα μέλη της Ευρωζώνης. Δεν πρόκειται να περπατήσει αυτό. Με τον Ολάντ που περιμέναμε έτσι κι αλλιώς να πάρει μια άνοδο, θα υπάρχει μια διαφορετική γεύση και μια διαφορετική συζήτηση και ένας διάλογος μέσα στην Ευρώπη. Θα ξαναδούμε τα θέματα σίγουρα της ανάπτυξης, αλλά επίσης ευρωομόλογα για επενδύσεις σε μεγάλα έργα και ίσως και ένα Tobin Tax που είναι ένας φόρος σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι η Γερμανία και η κυρία Μέρκελ θα προσπαθήσει ως ένα σημείο να βρει ένα κοινό τόπο συμφωνίας με τον κύριο Ολάντ. Και βέβαια ο κύριος Ολάντ θα έχει και το υπέρ ότι αυτή η σχέση που είχε η Γερμανία με την Ολλανδία, την Αυστρία και ένα τέτοιο σκληροπυρηνικό μπλοκ της λιτότητας σιγά σιγά καταραίει. Ο πυρήνας έχει αρχίσει να σπάει. Καταραίει. Η Αυστρία ξανασκέφτεται την όλη σχέση, η Ολλανδία ξανασκέφτεται την όλη σχέση και ίσως όλο αυτό είναι καλό. Γιατί ως τώρα η Γερμανία ήθελε να δημιουργήσει μια Ευρώπη όπως έβλεπε τον εαυτό της στον καθρέφτη. Mm-hmm. Που δεν γίνεται. Οι οικονομίες είναι πολύ διαφορετικές, οι κοινωνίες είναι πολύ διαφορετικές και αυτά που μπορούν να κάνουν οικονομικά και πολιτικά είναι πολύ διαφορετικά. Τώρα, από εδώ και πέρα και η Γερμανία θα πρέπει να βάλει πιο πολύ νερό στο κρασί της και θα πρέπει να προσθέσει το θέμα της ανάπτυξης και να επικεντρωθεί πιο πολύ στο θέμα της ανεργίας παρά στο θέμα του πληθωρισμού. Γιατί ως τώρα κοιτούσαμε μόνο το νούμερο του χρέους και λέγαμε αν μειώσουμε αυτό το χρέος με ένα μαγικό ραβδί όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να κοιτάξεις και τη σχέση χρέος σε ΕΕ. Σε καμία περίπτωση τόσο εύκολα. Και γι' αυτό τώρα μπήκε το θέμα της ανάπτυξης. Δηλαδή, ως τώρα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για την λιτότητα, αλλά διαλύσαμε και το ΕΕ και την ανάπτυξη. Αυτό δεν το βλέπαν νωρίτερα. Κάποιοι το βλέπανε και κάποιοι δεν ακούγανε. Δεν θέλανε να το δουν προφανώς. Δεν θέλανε και είναι και πιο βαθιά συζήτηση, γιατί μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μία συζήτηση το τι ρόλο πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πολύ και το ευρώ αυτό σύστημα. Που λέτε, έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, αλλά να ολοκληρώσουμε σε ό,τι αφορά τις σχέσεις που έχουν πλέον οι χώρες μεταξύ τους σε επίπεδο Ευρωζώνης. Ο κύριος Ολάν βλέπουμε ότι έχει αναλάβει ένα ρόλο υποστηρικτικό σε ό,τι αφορά τις χώρες του Νότου. Δηλαδή λέει, βγαίνω εγώ, δεν θα ακολουθήσω προφανώς τις τακτικές που έχει ακολουθήσει ο κύριος Σαρκοζή. Παρόλα αυτά, θα είμαι εδώ να στηρίξω χώρες όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, να φύγουν από τον πάτο στον οποίο έχουν φτάσει λόγω της λιτότητας, το οποίο είναι αρκετά υποστηρικτικό και βλέπουμε να χρήζει αποδοχής σε γενικές γραμμές. Θα υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία σε διάλογο τουλάχιστον στην Ευρωζώνη και θα δούμε τώρα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τι θα γίνει σε σχέση με έμπρακτες πολιτικές για την ανάπτυξη. Ωραία είναι να τα λες όλα αυτά, αλλά για να δούμε πώς μπορείς να τα εφαρμόσεις. Έτσι. Πολλοί έσπευσαν να πούν το τελευταίο διάστημα ότι η Ευρωζώνη παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ομοσπονδιοποίησή της. Και εδώ έρχεται και αυτό που είπες πριν για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι πολύ πιθανόν τώρα που παίρνουν τα πράγματα, το δρόμο που βλέπουμε, να δούμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τυπώνει χρήμα όπως η Federal Reserve. Είναι πιθανό να δούμε και την έκδοση ευρωομολόγων και όλα αυτά να γίνουν δεκτά τελικά και από τη Γερμανία. Σοφία μου, ήδη έχουμε δει την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης να τυπώνει χρήμα. 1 τρισεκατομμύριο σε 3-4 μήνες που πήγε σε εμπορικές τράπεζες. Mm-hmm. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Απλά δεν μπορούν να τυπώσουν χρήμα και να το δώσουν αμέσως στα κράτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα σύστημα όπως είναι
η Αμερική, δηλαδή να δούμε μια Ευρώπη, Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει εύκολα και ίσως και δεν είναι και κάτι που θα χρειαστεί και κάτι που το επιδιώκουν οι λαοί της Ευρώπης. Βέβαια, σε κάποια πράγματα πρέπει να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Π.χ. δεν μπορεί τώρα μία χώρα της Ευρώπης να έχει 5 ή 10% φορολογία και μία άλλη να έχει 40%. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να σταθεί η κατάσταση. Αλλά όπως είπα και πριν, η Ευρώπη είναι κάτι που θέλει και να δώσεις και να πάρεις. Εμείς δεν έχουμε μια καλή σχέση με την Ευρώπη σε ό,τι αφορά το να παίρνουμε πράγματα από την Ευρώπη. Με την έννοια ότι δες τι έγινε με το ΕΣΠΑ. Έχουμε τόσα λεφτά που μας περιμένουν στην Ευρώπη που δεν τα έχουμε αξιοποιήσει ποτέ. Αυτό είναι πολύ αρνητικό για μας. Παρ' όλα αυτά, πληρώνουμε και εμείς ΦΠΑ και αυτά τα χρήματα πάνε σε άλλους λαούς. Το τι μπορεί να γίνει στην Ευρώπη, πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν θα γίνουν σε χρόνο ρεκόρ. Οι διαδικασίες στην Ευρώπη είναι όχι μόνο χαλαρές, αλλά σχεδόν παγωμένες. Δηλαδή, σε ένα εξάμηνο και δωδεκάμηνο. Δεν μιλάμε τώρα για την ταχύτητα αγορών που αλλάζουν σε 2-3 λεπτά. Εδώ μιλάμε για διαδικασίες που θέλουν μήνες, ίσως και χρόνια. Δηλαδή, το να περάσει ένα καινούριο σύμφωνο σταθερότητας παύλα ανάπτυξης θέλει τουλάχιστον ένα χρόνο. Μάλιστα, χρειάζεται πάρα από όλα πολύ τα κοινοβούλια μεγάλο διάστημα προκειμένου να προσαρμοστεί το σύνολο της Ευρωζώνης σε αυτό. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν, αλλά πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε λίγο αυτό τον εαυτό ήθελα μας να εδώ. Πω, κύριε Σκρέκα, ότι καλά όλα αυτά με τους Ευρωπαίους που μας στηρίζουν κτλ. Παρ' όλα αυτά πρέπει να φανούμε και εμείς υπεύθυνοι αυτή τη φορά. Όντως. Θελήσαμε να προχωρήσουμε σε εκλογές, αλλά πρέπει να πάρουμε να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας και να μην καθυστερήσουμε. Ήδη έχουμε καθυστερήσει και πάρα πολύ. Η αντίληψη για την Ελλάδα στην Ευρώπη και γενικότερα στις αγορές και το εξωτερικό είναι ότι δεν έχουμε ούτε την πολιτική θέληση ούτε την ικανότητα να περάσουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν μιλάμε τώρα για αλυτότητα, μιλάμε τώρα για μεταρρυθμίσεις. Ναι, γιατί έχουμε και τις πελατειακές σχέσεις. Έτσι. Δεν μας εμπιστεύονται και πάρα πολύ. Ούτε παλιότερα, ούτε αύριο. Δηλαδή, για να αλλάξει αυτή η σχέση με την Ευρώπη, πρέπει να δείξουμε δείγματα καλής γραφής. Ακριβώς. Και με αυτό να πάμε σε ένα διάλειμμα, Νίκο, και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σε λίγο. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε να δούμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το τέταρτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε εδώ με τον κύριο Νίκο Σκρέκα, ο οποίος έχει ασχοληθεί με πολλά και με δημοσιογραφία και συγγραφέας βιβλίων. Στο εξωτερικό νομικός. Στο εξωτερικό νομικός. Πολλές ιδιότητες, από τους καταλληλότερους ανθρώπους για να συζητήσουμε έτσι και τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα μείνουμε στα ευρωπαϊκά και να πάμε να δούμε τι δήλωσε σήμερα ο κύριος Γιούνκερ, Νίκο, ο οποίος είπε ότι ξεκαθάρισε μάλλον ότι το δημοσιονομικό συμβόλαιο δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση. Αυτό ξεκαθάρισε στον κύριο Λανγκ. Όταν μιλάμε για επαναδιαπραγμάτευση του δημοσιονομικού συμφώνου, τι ακριβώς εννοούμε, δηλαδή εννοεί ότι δεν θα μπορούν να γίνουν αλλαγές με αναπτυξιακά μέτρα. Τι ακριβώς ο κύριος θα πρέπει να καταλάβουμε. Προσπαθεί πάντα να κρατήσει κάποιες ισορροπίες μέσα σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή μιλάει λίγο πιο πολύ υπέρ της Γερμανίας, να μην αισθάνεται η Γερμανία πολύ στη γωνία, δηλαδή και εκτός Ευρωζώνης, κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια ότι κανείς δεν θέλει να ακούσει το όνομα Μέρκελ σήμερα. Σε ό,τι αφορά εμάς για το μνημόνιο και την Δανειακή Σύμβαση, να είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα. Είναι ζωντανό θέμα το μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση. Παίρνει κάποιας μορφής διαπραγμάτευσης. Αλλά πρέπει να πας στο τραπέζι. Το είδαμε και στη Ρουμανία, συγγνώμη, σας διακόπτω, να γίνεται αυτό. Με πολύ καλές ιδέες, με ένα καλό σχέδιο και να μπορείς να τους πείσεις ότι είσαι σοβαρός. Από εκεί και πέρα μπορούν να δεχθούν αρκετά πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα των 11,5 δις που θέλουν Ιούνιο-Ιούλιο, αυτό είναι και στο χέρι μας να δώσουμε εμείς μια διαφορετική κατεύθυνση, να ζητήσουμε πιο πολύ χρόνο, να καταθέσουμε ισότιμα μέτρα προς άλλες κατευθύνσεις, να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές αλλαγές για να δούμε αν αυτά θα αποφέρουν κάποια άλλα κέρδη να μας βοηθήσουν για πρωτογενές πλεονάσματα να μην χρειαστούν τα 11,5 δις. Δηλαδή, όπως πρέπει να υπογραμμίσουμε, δεν είναι κάτι που δεν έχει κάποια ευελιξία.
Βέβαια, κάποιοι βασικοί πυλώνες είναι ότι δεν μπορείς να διαγράψεις όλο το εθνικό σου χρέος. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα, όπως κάποιοι ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να γίνει. Δεν μπορείς να λες τον κόσμο. Από αυτά τα παράγματα οποία είναι μηδαμινά. Ναι, δεν μπορείς τώρα να λες τον κόσμο ότι ναι, θα μείνουμε στο ευρώ, ναι, θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε και τους κρατάμε εμείς και θα μας δώσουν μία λευκή επιταγή να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Ναι. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Και για να δούμε τώρα τι γίνεται στην πράξη από εδώ και στο εξής, για να καταλάβει και ο κόσμος. Βρισκόμαστε στη φάση διερεύνησης εντολών προκειμένου να έχουμε την δημιουργία μιας κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε από την άλλη πλευρά ποια είναι τα έξοδα που τρέχουν. Το πρώτο που θα πω είναι ότι στις 15 Μαΐου έχουμε το ομόλογο που λέγει 450 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυτά που εξαιρέθηκαν από το PSI. Από το PSI, έτσι, είναι σε ξένη νομολογία, foreign law bonds. Έτσι, αυτό λίγη. Θα πρέπει να το αποπληρώσουμε 430 δις. Επίσης, στην ίδια περίοδο, πείτε μου εσείς, βοηθήστε με, έχουμε ένα άλλο ομόλογο το οποίο λίγη. Ναι, έχουμε ένα ομόλογο στις 18 Μαΐου, είναι notes αυτά, είναι περίπου στα 4 δις που 4 πρέπει δις. Να αποπληρωθούν. Βέβαια, πριν πάμε σε αυτά τα έξοδα, πρέπει να υπογραμμίσουμε για τον κόσμο ότι στις 10 Μαΐου πρέπει να πάρουμε 5 δις από την Τρόικα. Ελπίζω ότι θα τα πάρουμε. 10 Μαΐου. Βεβαίως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει κάνει μια πρώτη κρούση σε μορφή απειλής, λέγοντας ότι αν δεν σχηματίσετε κυβέρνηση, Σοφία, δεν υπάρχει εκταμείωση. Η αλήθεια δόσης. Είναι ότι το Δούνου του θα διέγραφε την Ελλάδα και θα την πίεζε αφάνταστα περισσότερα για να μην δώσει λεφτά, παρότι η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει πολλά περισσότερα να χάσει παρά το Δούνου του και το Δούνου του είναι πολύ αυστηρό σε ό,τι αφορά δεσμεύσεις που έχουμε δώσει. Όχι ότι αρχικά με το μνημόνιο το Δούνου του πίεζε για τα πιο σκληρά μέτρα, όχι, η Ευρώπη πίεζε για τα πιο σκληρά. Αλλά σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, το Δούνου του δεν δίνει λόγο μόνο στους Ευρωπαίους. Δίνει λόγο σε πάρα πολλά κράτη. Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, τα BRICS και πολλούς άλλους. Και αυτοί δεν θα ανεχθούν την Ελλάδα να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και να μας χρηματοδοτούν συνέχεια. Έτσι. Αποφασίσατε, λένε, να προχωρήσετε σε προώρες εκλογές. Από τη στιγμή που πήρατε αυτή την απόφαση, τουλάχιστον κάντε την κυβέρνηση, θα προχωρήσουν και όλα τα υπόλοιπα. Τα δύο πολύ επικίνδυνα σημεία για μας είναι ότι 14-15 του μηνός υπάρχει και ECOFIN και Eurogroup. Ποιον Οπότε, θα στείλουμε? Θα πρέπει να παρουσιάσουμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος θα πρέπει να παραστεί εκεί. Να προχωρήσουν οι συζητήσεις. Τι θα γίνει με αυτό? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κυβέρνηση ή όχι. Μάλλον όχι. Μάλλον επαναληπτικές εκλογές. Και βέβαια το άλλο επικίνδυνο για μας είναι ότι χρειαζόμαστε γύρω στα 4,7 δις για να πληρώσουμε συντάξεις και μισθούς για τον Ιούνιο. Έτσι, γιατί τρέχουν από και τα εκεί και πέρα. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο μπορεί να τον βγάλουμε πέρα, με δυσκολία τον Ιούλιο, αλλά Αύγουστος... Ας ελπίσουμε ότι τον Ιούνιο θα έχει σχηματιστεί κυβέρνηση, η οποία θα πηγαίνει προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να κάνουμε και εμείς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να φανούμε αντάξει του τι είμαστε, προκειμένου να πάρουμε και τα χρήματα. Τα χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα, κακά τα ψέματα. Έχουμε φτάσει, έχουμε βάλει τον εαυτό μας σε ένα σημείο που εμείς ήδη δεν μπορούμε να κάνουμε κομμάντο τα οικονομικά μας καλά. Γι' αυτό σίγουρα φταίνε τα δύο μεγάλα κόμματα, ένα περισσότερο από το άλλο, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα. Και βέβαια δεν αρκεί μόνο να λέμε για τους 300. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κάνει ζημιά κατά καιρούς. Και τα πανεπιστήμια και οι ακαδημαϊκοί δεν στάθηκαν πάντα στο ύψος των περιστάσεων. Mm-hmm. Συνδικαλιστές πολλές φορές λαϊκίζανε ασύστολα και βέβαια από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και άλλα θέματα. Δηλαδή η δικαστική εξουσία πολλές φορές είχε προβλήματα με την πολιτικοποίηση και έχουμε γενικότερα πάρα πολλά προβλήματα σε πολλά επίπεδα στην Ελλάδα.
Μην ανοίξουμε τώρα το θέμα της δημόσιας διοίκησης που όλοι ξέρουμε εστί ένα καρκίνωμα στη χώρα. Έτσι. Πάμε τώρα λίγο στις αγορές. Καταρχήν, αν είναι εύκολο να δούμε την κάρτα με τις ισοτιμίες, να δούμε πού κινείται το ευρώ και να ρίξουμε και μία ματιά στις ευρωπαϊκές αγορές. Και ήθελα, Νίκο, όση ώρα βλέπουμε τι γίνεται και στο εξωτερικό, να μας εξηγήσεις, να μας δώσεις τη δική σου ανάλυση για την αντίδραση που είδαμε από τις αγορές. Δηλαδή, είδαμε αλλαγή σκηνικού στη Γαλλία, είδαμε μεγαλύτερη αλλαγή σκηνικού στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, οι αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ακραίες. Βλέπουμε τώρα το ευρώ στο 1,30, βλέπουμε και τις υπόλοιπες ισοτιμίες και να δούμε τώρα τι γίνεται και στις ευρωπαϊκές αγορές, στους ευρωπαϊκούς δείκτες, με το Λονδίνο να καταγράφει μικρές απώλειες της τάξης του 0,21%, η Γερμανία στο μείον 0,89% και ο CAC 40 στο Παρίσι υποχωρεί κατά 1,81%. Ενδεικτικά, να σας πω και εγώ ότι ο Ιταλικός Financial Times MIB υποχωρεί κατά 1,75% και ο Ισπανικός IBEX στο μείον 0,69%. Τόση παρόλα αυτά δεν είναι πολύ μεγάλη. Σοφία μου, οι αγορές λίγο πολύ περιμένανε ότι θα κερδίσει ο Ολάντε. Και από εκεί και πέρα δεν πιστεύουν ότι ο Ολάντε από μόνος του θα μπορεί να αλλάξει απολύτως τα πάντα. Και βέβαια, οι ίδιοι αναλυτές σήμερα και οι οικονομολόγοι και τα rating agencies κτλ. Έχουν καταλάβει ότι η ανάπτυξη είναι κάτι σημαντικό που το έχει αμελήσει πάρα πολύ η Ευρώπη και αρκετές άλλες χώρες. Οπότε δεν σοκαρίστηκαν με τις εκλογές της Γαλλίας. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ναι, ήταν σοκ για πάρα πολλούς. Ήταν σοκ τα αποτελέσματα της Ελλάδας. Ήταν σοκ για πάρα πολλούς. Δεν είχαν υπολογίσει τέτοιου βαθμού, δηλαδή αντίδρασης του κόσμου έναντι τις περικοπές και τους φόρους και τα λοιπά. Πιστεύανε ότι τουλάχιστον ένα 50% θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν τα κόμματα που ήταν υπέρ της Ευρώπης, υπέρ του μνημονίου και τα λοιπά. Αυτή ήταν απογοήτευση. Αλλά τώρα μεταξύ μας, όταν κάποιοι μεγάλοι οίκοι ήδη έχουν πει ότι υπάρχει 50% πιθανότητα να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη ως το τέλος του 2013 και τώρα λένε όχι 50-75%, εντάξει. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι το 3% ούτε της Ευρωζώνης, μάλλον το 2,5% σε ό,τι αφορά ΕΕΠ. Και από εκεί και πέρα, εδώ και πολύ καιρό δεν μας εμπιστεύονται. Δηλαδή δεν θεωρούν ότι έχουμε σοβαρούς ανθρώπους και ότι έχουμε την πολιτική θέληση να κάνουμε αυτά που υποσχόμαστε. Γιατί εδώ και πολύ καιρό έχουμε δώσει πολλές υποσχέσεις και λίγες έχουμε κρατήσει. Για διάφορους λόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, ας βάλουμε μία ανωτελεία και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να μας δώσεις και το τελευταίο σχόλιο σου. Πάμε σε ένα info break και επιστρέφουμε για το τελευταίο σχόλιο από τον Νίκο Σκρέκα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για να κλείσουμε την κουβέντα μας με τον Νίκο Σκρέκα. Και Νίκο, να κλείσουμε εδώ με μία είδηση που διαβάζω τώρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωζώνη λέει θα καταβάλει τη δόση των 5,3 δισεκατομμυρίων στην Ελλάδα στις 10 Μαΐου. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι να λάβουμε μία εκ των δόσεων στις 10 του μηνός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας τη δίνει. Σοφία μου, αυτό δείχνει έμπρακτα ότι και η Ευρώπη και το Δουνουτού και ο έξω κόσμος είναι κατά κάποιο τρόπο στο πλευρό μας πιο πολύ σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια, αν και είναι αρκετά δύσπιστη αν υπάρχει πολιτική θέληση εδώ. Η ερώτηση για μας είναι αν τα πολιτικά κόμματα με τις διαφορετικές ιδεολογίες και πολιτικές που θέλουν να επιβάλλουν έχουν την οριμότητα να καθίσουν κάτω, αν τους καλέσει ο Κάρολος Παπούλιας, και να υπάρχει μια σύγκληση τουλάχιστον σε κάποια βασικά πράγματα. Ή διαφορετικώς θα υπάρχει ένας μήνας χαμένος για την οικονομία, αστάθειας για την κοινωνία, προβληματικός και θα δούμε αν οι επαναληπτικές εκλογές θα βγάλουν μια κυβέρνηση ή θα δείξουν το ίδιο πράγμα ότι ο κόσμος θέλει ένα ευρέα συνασπισμό για να κυβερνηθεί και να συμφωνήσουν όλοι σε κάποια βασικά πράγματα. Και να έρθει επιτέλους αυτή η αβεβαιότητα την οποία βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα. Έχει διώξει επενδυτές και από το ελληνικό χρηματιστήριο και γενικότερα. Έχει παγώσει την πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Ο κύριος Ρομπάι εντωμεταξύ ανακοινώνει συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στις 23 Μαΐου. Οπότε να δούμε και ποιος ηγέτης θα πάει και εκεί.
Είναι πολλά και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, Νίκο, ελπίζουμε για το καλύτερο. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Αν έχουμε ωριμότητα σαν πολιτικό σύστημα και σαν κοινωνία, δεν θα χάσουμε περισσότερες ευκαιρίες. Κατά βάθος έχουμε, θα πρέπει να την δείξουμε όμως. Θα πρέπει να τη δείξουμε. Λοιπόν, Νίκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφήμιση σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος εκπομπής μας.